Αποτελέσματα. Όλοι τώρα κινούμαστε στους ρυθμούς των εκλογών. Έτσι, η προεκλογική έχει καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος και της επικαιρότητας ούτως ή άλλως. Θα έχουμε σε πολύ λίγο υποψήφιους ευρωβουλευτές εδώ. Όμως, φτιάχτηκε και έπεσε στη μάχη των ευρωεκλογών ξανά η ίδια εφαρμογή, η Choose for Cyprus. Νίκανδρος Ιωαννίδης είναι ερευνητής στο DigiPolls, αν το διαβάζω σωστά. Χαίρετε. Σωστά. Γεια σου, αγαπητέ Χρήστο. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να παρουσιάσω την φετινή έκδοση του Choose for Cyprus. Να πούμε ότι αυτό ουσιαστικά τι είναι. Είναι μία εφαρμογή που μας βοηθάει να καταλάβουμε, τα πιστεύω μας, μας βοηθάει να καταλάβουμε πού, σε ποιον κομματικό χώρο περίπου τοποθετείται ο εαυτός μας. Έτσι, με βάση διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες απαντάμε ανώνυμα. Αλλά να μας πεις ακριβώς εσύ πώς δουλεύει, Νικάνδρε. Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι το Choose for Cyprus δεν είναι η πρώτη φορά που τρέχει στην Κύπρο. Το τρέχουμε από το 2013. Οι σύμβουλοι ψήφου, έτσι ονομάζονται αυτές οι εφαρμογές, δεν είναι καινοτομία δική μας. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, όπου σε χώρες όπως την Δανία, την Ολλανδία και η Γερμανία, περίπου ένας στους δύο παίρνει μέρος σε τέτοιου είδους εφαρμογές πριν ψηφίσει. Ναι. Η λογική είναι ότι ο χρήστης μπαίνει, απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και μετά στο τέλος βλέπει πόσον κοντά, δηλαδή πόσον συναφείς ή πόσον μοιάζουν, αν θέλετε καλύτερα, οι απαντήσεις του χρήστη με τις θέσεις των κομμάτων και για πρώτη φορά φέτος με τις θέσεις των υποψήφιων δημάρχων στο Δήμο του. Άρα εσείς κάνετε και τους δημάρχους συμβουλευτικοί, θα λέγαμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και το φάσμα, ας πούμε. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος αν ιδεολογικά ένας δήμαρχος Λεμεσού ή ένας δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος Λευκωσίας είναι αντίστοιχος των ιδεών του? Αρχικά να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε και τους δύο. Έχουμε και τα κόμματα για τις ευρωεκλογές και υποψήφιους δημάρχους. Η διαφορά είναι ότι τα κόμματα εμείς τα έχουμε κωδικοποιήσει, η ομάδα μας. Ναι. Ενώ τους δημάρχους, επειδή δεν μπορούμε να εξάγουμε τις θέσεις τους μόνο από πάρα πολλοί δεν έχουν κάνει εκδόσει θέσεις. Σωστό. Επομένως, τους στείλαμε τις ερωτήσεις να απαντήσουν ήδη. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο κάποιος, όταν θα δει στην τελευταία σελίδα πώς απάντησαν οι υποψήφοι δήμαρχοι του Δήμου του, να καταλάβουν πώς τοποθετούνται ο κάθε υποψήφιος. Για εξήγησέ μας περίπου, δώσ' μας κάποια παραδείγματα, τι ερωτήσεις απαντάμε για να καταλάβουμε. Ωραία. Είναι συνολικά 30 ερωτήσεις. Είναι 20 για τις ευρωεκλογές, 15 για τις δημοτικές, 5 είναι κοινές για τις δύο. Και αφορούν κυρίως ζητήματα, όπως αυτή που βλέπουμε τώρα μπροστά μας για τον Ευρωστρατό. Κάποια είναι ζητήματα τα οποία αφορούν τις ευρωεκλογές, την Ευρώπη, τη στάση της Κύπρου απέναντι στην Ευρώπη και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια ζητήματα αφορούν ζητήματα εθνικής πολιτικής, δηλαδή πόσον επιθυμούν οι χρήστες, οι πολίτες, την παρέμβαση του κράτους στην οικονομία, την παρέμβαση του κράτους σε κοινωνικά ζητήματα, όπως την τεχνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και ζητήματα τα οποία άπτονται τοπικών πολιτικών ζητημάτων, όπως το κυκλοφοριακό ζήτημα, το στεγαστικό, όπως συζητήσατε με τους δύο προηγούμενους καλεσμένους σας. Ναι. Έχουμε δύο ερωτήσεις για το στεγαστικό, παραδείγματος χάρη, που αφορούν πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως το πλαφό στις τιμές των ενοικίων και το φόρο στα κατοίκητα κτίρια στους πυρήνες των Δήμων, που είναι δύο πολιτικές οι οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν και οι υποψήφοι δήμαρχοι. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορώ να πω από κάποιες απαντήσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Καταρχάς, ρωτάνε οι τηλεθεατές πόσος χρόνος χρειάζεται να αφιερωθεί για να απαντήσω το ερωτηματολόγιο. Για να είμαι ειλικρινής, για πρώτη φορά φέτος έχουμε 30 ερωτήσεις. Είναι πιο μεγάλο από άλλες φορές, γιατί έχουμε δύο εκλογές. Σωστά. Υπολογίζω περίπου 4 με 5 λεπτά. 4 με 5 λεπτά. Είναι δωρεάν. Έτσι, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Χρειάζεται να είμαστε hackers για να το απαντήσουμε ή είναι απλό για όλο τον κόσμο να το δοκιμάσει? Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο και θεωρώ ότι έχουμε ήδη και επιστημονικά αποτελέσματα που δείχνουν ότι η ίδια η διαδικασία της συμπλήρωσης του Choose for Cyprus, των συμβούλων ψήφου, ναι, βοηθά τους χρήστες να σκεφτούν και ήδη τις θέσεις τους. Δηλαδή, για πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα, σωστό, μπορούν ήδη πολλές να μην έχουν ήδη διαμορφώσει άποψη. Και όταν πλέον τους ζητείτε να απαντήσουν, έρχονται και λίγο αντιμέτωποι με τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους, τα θέλω τους. Και όλη η διαδικασία νομίζω δίνεται ιδιαίτερα στον κόσμο, ο οποίος
δεν έχει συγκεκριμένη άποψη, δεν έχει διαμορφώσει προτίμηση για την ψήφο του. Και αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να του δοθεί προσωποποιημένη πληροφόρηση. Μάλιστα. Για τις θέσεις του σε σχέση με τα κόμματα και τους υποψήφιους. Εντάξει, άρα ενδεχομένως βοηθάει και την πολιτική συζήτηση που γίνεται πριν την κάλπη, την πολιτική ζήμωση ή την ανταλλαγή απόψεων. Έτσι, αν κάτσει μια παρέα και το απαντήσει όλοι μαζί, σίγουρα θα βρούνε διαφορές και σίγουρα θα αποτελέσει τροφή για σκέψη και συζήτηση. Σίγουρα, σίγουρα την έρευνα που έχουμε μέχρι στιγμή, την 20ετή έρευνα που έχουμε σχετικά με τους συμβούλους ψήφου, ναι, τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι δεν επηρεάζουν την ψήφο. Δηλαδή, ο κόσμος που θα δει την εισήγηση του Choose for Cyprus δεν πρόκειται να πάει να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα ή το συγκεκριμένο υποψήφιο επειδή του το είπε το Choose for Cyprus. Όμως θα τον βάλει να σκεφτεί παραπάνω για τις εκλογές, για τη θέση του σχετικά με τα κόμματα και τους υποψήφιους. Για να πούμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μερίδιο ψηφοφόρων που μπορεί να μην γνωρίζει καν ποια κόμματα κατέρχονται και είναι οι υποψήφοι δήμαρχοι στο Δήμο του. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, το γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες μας, οι οποίοι αποφασίζουν ουσιαστικά την ψήφο τους κάποιες μέρες πριν και πάρα πολλές φορές με λυπείς δεδομένα, με λυπείς πληροφορίες. Μάλιστα. Το ερώτημα που θα θέσουμε και σε λίγο στους υποψήφιους ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Κατά πόσο τα ιδεολογικά στεγανά έχουν πέσει? Μιλάμε πλέον για ιδεολογίες, μιλάμε πλέον για δεξιά-αριστερά όπως την ξέραμε, μιλάγαμε για συντηρητισμό και προοδευτισμό ή οτιδήποτε άλλο, ή απλώς διαχείριση της εκάστοτε εξουσίας? Κοίταξε, αγαπητέ Χρήστο, έχω προσωπική άποψη. Έχουμε πρόσφατα εκδώσει και έναν άρθρο σε έναν πάρα πολύ σημαντικό επιστημονικό περιοδικό του τομέα. Στην Κύπρο φαίνεται ότι έχουμε μπει στη διαδικασία να απολυτικοποιήσουμε την πολιτική, αν μου επιτρέπει. Δηλαδή, φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος πλέον δεν ψηφίζει με πολιτικά κριτήρια. Τουλάχιστον έτσι αυτόν είχαμε καταλήξει για τις εκλογές του 23. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων στις εκλογές προεδρικές του 23 δεν ψήφισαν, δεν επέλεξαν τον υποψήφιό τους με βάση την πολιτική συνάφεια. Δηλαδή είχαμε ένα μεγάλο μέρος των συμμετοχών της έρευνας μας που ψήφισαν υποψήφιον ο οποίος δεν ήταν ο ηγκύτερος στις πολιτικές του θέσεις. Αλλά γιατί τον ψήφισαν? Τώρα, είναι προφανώς η εκλογική συμπεριφορά δικαιολογάται με πάρα πολλά κριτήρια. Φαίνεται ότι στην Κύπρο το κριτήριο της πολιτικής συνάφειας υποχωρεί και αυξάνονται άλλα κριτήρια, ίσως της εικόνας, κριτήρια όπως μονοθεματικές επιλογές ψήφου, δηλαδή υποψηφίζουν έναν υποψήφιον για μια και μόνο συγκεκριμένη θέση που έχει. Ναι, ναι. Αδιαφορώντας για τις άλλες. Ακριβώς. Υπάρχουν και αυτοί οι ψηφοφόροι στην Κύπρο. Μάλιστα. Και στην Κύπρο, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο των Friends and Family, έτσι λέγεται στη βιβλιογραφία. Είναι η κοινωνική ψήφος που ψηφίζεις με βάση της οικογενειακής σου κατάστασης, ποιοι είναι οι φίλοι σου, ποιοι είναι οι γνωστοί σου, οι κουμπάροι σου. Υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο στην Κύπρο, αλλά λόγω του μικρού μας μεγέθους. Φαίνεται ότι στην Κύπρο έχει μεγαλύτερη επίδραση από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, Νίκανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί και την ημέρα των εκλογών, οπότε θα μπορέσουμε να αναλύσουμε σε ζωντανό χρόνο κιόλας κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούμε να πούμε εκείνη τη μέρα. Θα είμαστε μαζί στο μαραθώνιο να πούμε στον κόσμο. Άρα σε περιμένουμε. Καλώς έχω των πραγμάτων 9 Ιουνίου. Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Choose for Cyprus είναι η εφαρμογή.